Είδα μια παρέμβαση του ΚΚΕ και είναι ο μόνος χώρος που είδα αυτή την παρέμβαση και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για αυτό το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, λέει, για τον Εύρο. Το master plan, ναι. Το master plan, και μάλιστα έχει μεγάλη σημασία γιατί είμαστε ένα χρόνο μετά από αυτή την καταστροφή που έγινε εκεί πάνω. Τι έχετε, ναι. Τι βλέπετε εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, τι μεθοδεύετε? Δεν μας εκπλήσει. Θα σας πω γιατί αμέσως μετά τη μεγάλη καταστροφή του Αυγούστου που μας πέρασε, περίπου δηλαδή ένα χρόνο πριν, κάποιοι καλοπροαίρετοι ίσως να άκουγαν τα κυβερνητικά χείλη, τα στελέχη που μιλούσαν, αλλά και άλλων κομμάτων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, που στις τοποθετήσεις τους λέγανε ότι πρέπει να δούμε την κρίση ως ευκαιρία. Και αυτό ένας καλοπροαίρετος το ακούει κάπως θετικά. Εμείς λίγο κάπως υποψιασμένοι, βέβαια, προετοιμαστήκαμε, περιμέναμε, παρακολουθήσαμε όλες τις διεργασίες που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται, τις διαβουλεύσεις, και πολύ πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα, μάλιστα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, αυτό το λεγόμενο master plan, το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό και επιβεβαιώνει τις βασικές θέσεις που είχε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή. Εδώ τι λένε τώρα, πάμε σε μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο ΕΒΙΑΣ? Το λένε οι ίδιοι, ακριβώς όπως το λέτε. Λένε ότι στηρίζεται, για παράδειγμα, στο master plan της ΕΒΙΑΣ, το αντίστοιχο. Αλλά προσέξτε, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι στηρίζεται στην έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, που έχει πάνω από ένα χρόνο, 1,5-2 χρόνια που συζητήθηκε και βγήκαν τα πορίσματα και βέβαια πλειοψήφισε το κυβερνητικό. Το κυβερνητικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή, που δεν είναι το ινό φυσικά, είναι από την προηγούμενη θητεία, και βέβαια ο συνολικός σχεδιασμός της περιφέρειας που τη βάζει στο παιχνίδι. Και σε άλλα πράγματα στηρίζεται, αλλά εμείς ξεχωρίζουμε αυτά. Και τα ξεχωρίζουμε για ποιο λόγο? Γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις πυρκαγιές. Με τη μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως λένε και οι ίδιοι, πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του λαού σε κάθε επίπεδο, από το επίπεδο δηλαδή των αποζημιώσεων που μέχρι στιγμής, κύριε Μπογιόπουλο, έχουν δοθεί ψίχουλα, κάποιες προκαταβολές αποζημιώσεων. Τα ίδια ολόκληρες. Δηλαδή, τα ίδια με τη Θεσσαλία. Ακριβώς τα ίδια. Δεν θέλω να πω χειρότερα, ακριβώς τα ίδια. Και βέβαια όλες οι αποζημιώσεις που προβλέπονται δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση την ανάγκη για να αναπληρωθούν όλες οι κατεστραμμένες υποδομές. Ξέρετε, καήκανε εκατοντάδες, πάνω από χίλιες, υποδομές από μαντριά κτηνοτρόφων μαζί με το ζωικό κεφάλαιο, μέχρι και αποθήκες γεωργών, αγροτών κτλ. Και άλλες υποδομές. Δεν αγγίζει ούτε ένα μικρό ποσοστό της ανάγκης για αναπλήρωση αυτών των υποδομών. Και αυτός ο κόσμος είναι ξεκρέμαστος. Μάλιστα στην πρόσφατη περιοδία του ο Πρωθυπουργός πήγε στη μάκρη της Αλεξανδρούπολης, εκεί που η ελαιοπαραγωγή είδαν το βιός τους να καταστρέφεται και το φυτικό τους κεφάλαιο, και δεν θα αποζημιωθούν ούτε, προς το παρόν τουλάχιστον, το διεκδικούν, το παλεύουν, ούτε για τη φυτική παραγωγή, για την παραγωγή της χρονιάς δηλαδή, αλλά ούτε και για το φυτικό κεφάλαιο, αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν το αποζημιώνει ούτε ο ΕΛΓΑ, όπως ξέρετε, και ούτε αυτοί οι πυρόπληκτοι δηλαδή θα δούνε αποζημιώσεις που να μπορούν να ξαναμπούν, για παράδειγμα να σπείρουν, να αναπληρώσουν τα καμένα ελαιόδαντρα που δεν πρόκειται να αναγεννηθούν, αυτά που δεν πρόκειται να αναγεννηθούν. Αλλά λέμε ότι όλα αυτά που στηρίζεται το master plan έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία σχέση με τις πυρκαγιές. Ξέρετε κάτι, κύριε Καταμπόδη, ξέρετε κάτι, επειδή έριξα και εγώ μια ματιά σε αυτό το περίφημο master plan. Εντάξει, δώστου και κλιματική αλλαγή και ξανά κλιματική αλλαγή και μπήχτου κλιματική αλλαγή, αλλά ούτε για αντιπλημμυρικά έργα είδα, ούτε αντιπυρική προστασία είδα, ούτε αντιδιαβρωτικά είδα, ούτε έργα υποδομής είδα, ούτε τα αναγκαία φράγματα που λέει ο κόσμος εκεί πάνω είδα. Εσείς τα είδατε πουθενά? Θα σας πω όπως το λέτε. Εμείς το λέμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε. Ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα που θίξατε είναι σε επίπεδο ευχών. Για όλα τα υπόλοιπα, πώς δηλαδή θα επιδοτηθεί το κεφάλαιο, πώς θα δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη. Ξέρετε, για τον τουρισμό είναι περίπου το 70% από τις 215 σελίδες αυτού του master plan. Πώς θα αναπτυχθεί δηλαδή ο τουρισμός που είναι πεσμένος, σου λέει, στην περιοχή του Εύρου, και εδώ πρέπει να ρίξουμε βάρος, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βεβαίως δεν μιλάνε για τον τουρισμό που θα ωφεληθεί και ο μικροεπιχειρηματίας, αυτός που νοικιάζει δύο δωμάτια,
μιλάνε για τον τουρισμό των μεγάλων πορτοφολιών που θα ωφελήσει τους μεγαλοξενοδόχους που ήδη έχουν κάνει επενδύσεις στην περιοχή και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Τους προβληματίζει γιατί δεν κάνουν και στον υπόλοιπο ευρώ τέτοιες επενδύσεις και θέλουν να το σπρώξουν αυτό μάλλον. Και βέβαια τους tour operators. Εκεί κατευθύνεται το πράγμα. Αν έχετε κανένα βουνό εσείς εκεί πάνω σαν τον Όλυμπο, πείτε σαν τον Πρωθυπουργό ότι είναι 30.000 μέτρα. Ναι, βάλτε 30.000 μέτρα που λέει για τον Όλυμπο να γίνει τη ορειβασία. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που απασχολούσαν και τα προηγούμενα χρόνια τα επιτελεία της κυβέρνησης, εγώ θα πάω και πιο μπροστά, ακόμα και το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα. Στο αντίστοιχο στην περιοχή μας μπήκαν αυτοί οι στόχοι, οι ίδιοι δεν άλλαξαν. Και τους παλεύουν αυτούς τους στόχους, ξέρετε, με διάφορους τρόπους. Είτε με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με προσπάθεια συμπράξεων με άλλες, με εταιρείες, με επιχειρήσεις κτλ. Με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με χίλιους τρόπους λοιπόν, παλεύουν να σπρώξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να δοθούν νέα κίνητρα και το λένε πολύ ένοιχτα. Τι σχέση όμως έχουν αυτά με τις ανάγκες αυτή τη στιγμή για αντιπλημμυρικά, αντιδιαφορετικά, για να προστατευτεί η περιουσία, η ζωή, η υγεία του λαού του Εύρου, δεν έχουν καμία σχέση και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη. Υπόσχομαι, κύριε Καλαπόδη, ότι θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα αυτά στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πείτε μου, πώς υποδέχεται ο κόσμος εκεί πάνω όλα αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει και πείρα τώρα πλέον. Δεν είναι και η Εύβοια προηγήθηκε και η Θεσσαλία προηγήθηκε. Υπάρχει μάλλον σε εξέλιξη. Οι υποσχέσεις που ακόμα είναι ανεκπλήρωτες, ακόμα και για αυτά τα ψίχουλα, είναι σε μια εκκρεμότητα, μια σειρά ζητήματα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δημιουργούν και μια πείρα. Ο κόσμος δεν πατάει μπανανόφλουδες. Δεν ψήνεται τόσο εύκολα. Δηλαδή, έτσι πάει στα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα αυτά τα μεγάλα λόγια, ξαναλέω, είναι δεκαετία και βάλε. Δηλαδή, οι στόχοι όλοι αυτοί που έχουν μπει για την περιοχή και ειδικά για τον Εύρο. Ήμουν νέος συντάκτης και θυμάμαι τη δεκαετία του 90 με τις επιδοτήσεις προς βιομηχάνους που θα κάνανε βιομηχανικές παραγωγές εκεί πάνω και φύγανε και οι βιομηχανοί, φύγανε και οι βιομηχανίες και μείνανε τα χρέη. Τα βάλανε στην Κολόσεπ και φύγαν όλοι. Ναι, έτσι. Το κρίσιμο ζήτημα ποιο είναι, ότι αυτό το master plan είναι απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα και μάλιστα εμείς λέμε ότι μας φωτίζει τον ίδιο δρόμο που μας έφτασε ως εδώ. Μια πλευρά είναι αυτή που θίξατε. Ξαναμιλάμε για κίνητρα δηλαδή, με διάφορους τρόπους, από επιδοτήσεις άμεσες μέχρι χίλιους δύο άλλους τρόπους, φοροαπαλλαγές κτλ. Πολύ ανοιχτά τα λένε. Όμως αυτό δοκιμάστηκε όπως είπατε και εσείς. Όταν είδαν οι βιομηχανοί της περιοχής σε άλλους κλάδους. Πιο δίπλα ήταν πιο φθηνά, ήταν λίγο πιο φθηνά παρακεί. Ναι, ναι, και ακριβώς στη σελίδα 14 του πορίσματος αυτού του master plan το λένε πολύ ανοιχτά για την ανταγωνιστικότητα σχέση με τη Βουλγαρία. Βέβαια δεν μιλούν για τους μισθούς, ακόμα δεν τολμά να τα πούν αυτά. Μιλάνε μόνο για τη φορολογία και για κίνητρα και επιδοτήσεις, που καταλαβαίνετε και τη φορολογία εμείς θα την πληρώσουμε πάλι από την πίσω πόρτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτή μια συζήτηση για την ειδική οικονομική ζώνη σε όλη την περιοχή εδώ πέρα. Κύριε Καταπόδη, υπόσχομαι ότι, ξαναλέω, απλώς εισαγωγή ήταν στην κουβέντα μας, η σημερινή μας συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Αλλά για να κλείσουμε, επειδή καταλαβαίνω ότι κλείνουμε, είναι κρίσιμο ζήτημα και για το λαό του Εύρου να αποτελέσει αυτό το συγκεκριμένο master plan και οι προβλέψεις του να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου και μπροστά στις ευρωεκλογές. Γιατί αν, και αυτό επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα πάντα, όποια σελίδα και αν ανοίξεις από αυτό το πόρισμα, από πίσω υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Πολιτική. Και αυτό αποτυπωμένο πολύ καθαρά. Θέλω να ευχαριστήσω. Πρέπει να καταδικαστεί και με τις ευρωεκλογές με ψήφο στο ΚΚΕ, αυτό που λέμε δηλαδή, για να δυναμώσει το ΚΚΕ και εκεί που παίρνουν τις αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και στους δρόμους του αγώνα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, να κάνουμε τις προσπάθειες μέσα από το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, μέσα από επιτροπές κατοίκων κτλ. Για να διεκδικήσουν καταρχήν κάποια ανακούφιση, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η ανακούφιση και βέβαια όλα τα αναγκαία μέτρα που χρειάζονται για την αντιπυρική προστασία, την αντιπλημμυρική προστασία κτλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καταποδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.